μάχονται καθημερινά με αυτοθυσία και αυταπάρνηση κάτω από αντίξωες συνθήκες με μοναδικό στόχο την ασφάλεια των πολιτών. Ο λόγος για τους αστυνομικούς, οι οποίοι αναφέρονται στα κακώς κείμενα, στις δραματικές ελλείψεις σε εξοπλισμό, αλλά και στη διαχρονική απαξίωση της πολιτείας, στο δίκαιο όπως τονίζουν έτοιμά τους και την αναγνώριση του επαγγέλματος του αστυνομικού ως επικίνδυνου, την ώρα που η μαύρη λίστα των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, όλο ένα και μεγαλώνει. Για μας είναι οι ήρωές μας, για τους Έλληνες αστυνομικούς. Δυστυχώς το επάγγελμα του αστυνομικού είναι ένα επάγγελμα με πάρα πολλά θύματα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Ήδη τους τελευταίους μήνες από τον Νοέμβρη του περασμένου έτους μέχρι ακόμα και εχθές προχθές έχουν χάσει πολλοί συνάδελφοί μας τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Στη μνήμη όλων των συναδέλφων μας θα πρέπει επιτέλους η πολιτεία να αναγνωρίσει το επάγγελμά μας ως επικίνδυνο. Σήμερα σε όλη την Ελλάδα αποτελούνται παρόμοιες επιμνημόσυνες δεήσεις. Θα κηθούν κροκοδίλια δάκρυα από πολιτικούς. Πλην όμως, κανένας από αυτούς τη Δευτέρα στη Βουλή δεν θα βγει μπροστά ώστε να περάσει το επικίνδυνο του επαγγέλματος με κάτι το δικαιούμαστε. Τη στιγμή που έχουμε εν καιρό ειρήνης πάνω από 100 θύματα αστυνομικούς εν ώρα υπηρεσίας. Για εμάς, ο μήνας Δεκέμβριος του 2023 ήταν ένας αιματοβαμμένος μήνας. Μία μαύρη σελίδα άνοιξε η ελληνική αστυνομία, γιατί χάθηκαν από την οικογένειά μας δύο συνάδελφοι. Ο ένας αγώνα βόλεϊ στο Ρέντι από δολοφονική επίθεση οπαδού με μια φωτοβολίδα που του καρπόθηκε στο πόδι και δυστυχώς δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Και ο άλλος συνάδελφός μας ήταν πάλι το μήνα Δεκέμβριο, λίγο 24 ώρα μετά, τη δολοφονική επίθεση από καταδίωξη ένας δικυκλιστής της άμεσης δράσης της Αττικής, ο οποίος έχασε τη ζωή του προκειμένου να συλλάβει τον δράστη. Το σώμα της ελληνικής αστυνομίας από το 1984 έως σήμερα θρύνει 150 πεσόντες ήρωες αστυνομικούς εν ώρα καθήκοντος από τρομοκρατικές ενέργειες, ένοπλες συμπλοκές, τροχαία και άλλα ατυχήματα. Εκατοντάδες χείρες κορφανά τέκνα που η πολιτεία τους ξεχνάει, όπως τόνισαν συνδικαλιστές, οι οποίοι αναφέρθηκαν και στους χιλιάδες τραυματίες εν ώρα υπηρεσίες, εκ των οποίων εκατοντάδες απέκτησαν μόνιμη αναπηρία και ζουν ξεχασμένοι με ένα επίδομα πείνας. Η πολιτεία θα πρέπει να κάνει το χρέος της απέναντί μας, σημείωσαν μεταξύ άλλων. Είναι ένα άκρος επικίνδυνο επάγγελμα. Κάθε μέρα πηγαίνεις στη δουλειά και δεν ξέρεις αν θα σχολάσεις, αν θα πας στο σπίτι σου, αν θα πας στην οικογένειά σου. Στο Ηράκλειο έχουμε 3 νεκρούς μέχρι τώρα και ελπίζουμε να μείνει εκεί ο αριθμός. Πλην όμως βλέπουμε κάθε χρόνο ότι η λίστα αυτή αυξάνεται. Όλοι θα θυμηθούμε το περιστατικό Σιμαλάδες, όπου συνάδελφοι μέσα σε μια φυτεία ναρκωτικών δέχτηκαν πειρά με αποτέλεσμα και 3 αστυνομικοί. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε να είναι ανάπηροι. Και τα σωδήνα λύσα στον πεπαιδημένο. Στο προαύλιο χώρο του αστυνομικού Μεγάλου Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το Μνημείο Πεσών των Αστυνομικών, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων, τιμώντας τη μνήμη των συναδέλφων τους. Το ελάχιστο που μπορούμε εμείς να κάνουμε σήμερα είναι στη μνήμη τους να αφιερώσουμε αυτή την ημέρα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και τον ταξιέρχο Γιώργο Βασιλάκη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα στις 24 Ιουνίου του 2010 από έκρηξη αυτοσχέδιου εκρητικού μηχανισμού που είχε σταλεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε φάκελο αλληλογραφίας. Αστυνομικοί δεν ξεχνούν και τους αστιφύλακες Νίκο Κοκολάκη και Κωνσταντίνο Φτυλάκη.